Γεια σε όλους, είμαι ο Κίμωνας. Σήμερα θα μαγειρέψω καλαμαράκια τηγανιτά. Και όπως βλέπετε εδώ, έχω τα καλαμαράκια μου, τα οποία είναι καθαρισμένα και σε ροδέλες. Το καθαρισμό θα το κάνει ο ίδιος ο ψαράς σας ή στο σούπερ μάρκετ που θα κάνει, θα τα καθαρίσουν για σας. Επομένως, μην σας ανησυχεί και βέβαια τα έχουμε κόψει και σε ροδέλες. Πολύ απλή συνταγή. Πολύ σημαντικό, έχω εδώ το αλεύρι μου, το οποίο θα τα πασπαλίσουμε. Και από εκεί και πέρα, εδώ πέρα έχω το λάδι, το οποίο ήδη το έχω βάλει και εδώ και περίπου στα 5 λεπτά και το οποίο μόλις κάψει αρκετά θα ρίξουμε τα καλαμαράκια μας, τα οποία τα έχουμε αλευρωμένα μέσα για περίπου 2-2,5 λεπτά. Πάρα πολύ απλή συνταγή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που θέλω και που θα κάνω στην ουσία είναι να τα αλευρώσω, και αυτό είναι στο οποίο κάνουμε για την ακρίβεια. Πρώτα όμως θα ρίξω και λίγο φρέσκο πιπέρι στο αλεύρι πριν τα αλευρώσω. Αλάτι δεν θα ρίξουμε, γιατί με το αλάτι θα σφίξουν και δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Θα το βάλουμε στο τέλος. Επομένως, ρίχνω μπόλικο. Έτσι, πιπεράκι που εμένα προσωπικά μου αρέσει αρκετό στο αλεύρι μας. Και στην ουσία θα ξεκινήσουμε ένα προς ένα να τα πάρουμε τα καλαμαράκια μας. Πολύ σημαντικό που ξέχασα να σας πω είναι ότι πρώτα βέβαια θα τα πλύνουμε, έτσι αυτό έχουν πάρει από τον ψαρά μας. Λοιπόν, έχουμε εδώ το αλεύρι, το οποίο θα το ανακατέψω καθότι έχω μέσα στην ουσία το πιπέρι, το ανακατεύω και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τα καλαμαράκια μας ένα προς ένα, να τα πασπαλίσουμε εξωτερικά και εξωτερικά αρκετά καλά με το αλεύρι. Αφού το κάνω, τα βάζω εδώ στο πιάτο δίπλα και το κάνουμε ένα προς ένα, αρκετά εσωτερικά και στο εξωτερικό του, αρκετά έτσι προσεκτικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να πάει το αλεύρι παντού και σε όλες τις επιφάνειες του καλαμαριού μας. Λοιπόν, εδώ είναι τα καλαμαράκια μας, τα οποία τα έχουμε αλευρώσει ένα προς ένα και ήδη ακούμε το λάδι, το οποίο καίει στην ουσία. Εδώ είναι, επομένως είμαστε έτοιμοι να τα βάλουμε προσεκτικά βέβαια για να μην καούμε στο λάδι, το οποίο ήδη καίει πάρα πολύ. Δεν θέλει πολύ, 2-3 λεπτά θέλει το καθένα. Έτσι. Τα βάζουμε ένα προς ένα. Προσοχή να μην γεμίσουμε πολύ την κατσαρόλα μας. Όσο πρέπει, προσεκτικά. Και σιγά σιγά να βάζουμε ένα προς ένα. Έχουν πάρει ήδη ένα πολύ ωραίο χρώμα, όπως βλέπετε. Θα αφήνουμε λίγο ακόμα. Να κάψουν. Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι από αυτά. Είστε ώρα να τα βγάλουμε και να βάλουμε τα υπόλοιπα.
Όπως βλέπετε εδώ έχουν ετοιμαστεί και περιμένουμε τα τελευταία όπια τηγανιτού πουλάδι μας. Πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή έχουν πάρει το σωστό χρώμα που πρέπει να πάρουν. Έχουν ορωτήσει, θα σου βάλω λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι και είμαστε έτοιμοι. Αυτά από μένα, παιδιά. Κάντε ένα like, ένα subscribe αν σας αρέσει, κάντε μια εγγραφή. Ανεβάζω καθημερινά βίντεο στο κανάλι μου, μπείτε να τα δείτε. Και σας ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο μου.